Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν γιατί η εμπορική σας ταυτότητα χρειάζεται influencer και έρχομαι τώρα στην άλλη πλευρά, στο δεύτερο μέρος, όπου ουσιαστικά απευθύνομαι σε μία επιχείρηση η οποία δεν ξέρει αν τελικά χρειάζεται influencers ή πώς θα τους βρει τους influencers. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Γιατί χρειάζεστε, χρειάζεστε γιατί οι, καταναλωτέ καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο συστάσεις από έναν τρίτο παρά από την ίδια την επωνυμία ουσιαστικά. Είναι καλύτερο να μιλήσει ο Γιώργος, η Μαρία, ο Χρήστος για τις σοκολάτες υγείας που πουλάτε παρά να μιλήσετε εσείς οι ίδιοι που τις πουλάτε. Έχει άλλη βαρύτητα η μία κουβέντα, άλλη βαρύτητα η άλλη κουβέντα. Έτσι είναι απόλυτα κατανοητό ότι όταν μιλάει ένας τρίτος για μας που δεν ξέρουμε τη συνεργασία που μπορεί να υπάρχει από πίσω, ε, ναι, είναι πιο αληθινή η γνώμη αυτή. Και ουσιαστικά μια επιχείρηση χρειάζεται τους influencer γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος με το κοινό. Έτσι είναι ο φίλος, ο κοινός φίλος που συνδέει τους χρήστες με την εμπορική σας επωνυμία. Αυτός είναι ο influencer. Ένας influencer είναι ικανό ουσιαστικά να βοηθήσει, να σας βοηθήσει σαν επιχείρηση και να σας φέρει χρήστε στην ιστοσελίδα σας, να σας φέρει επιπλέον προβολές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, να σας φέρει ακόλουθους, να σας φέρει ακόμα και πωλήσει ανάλογα τη δυναμική του ως influencer. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ποιον influencer θα επιλέξετε γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ψευτικά likes, followers, δεν έχουν τόσο προσεγμένο περιεχόμενο, θέλει μεγάλη προσοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις οι περισσότερες επιχειρήσεις πέφτουν στην παγίδα όπου βλέπουν αρκετούς followers και likes, αλλά είναι ψεύτικα και δεν υπάρχουν μετατροπές. Δεν υπάρχουν μετατροπές γιατί πολύ απλά δεν έρχονται κλικ, δεν έρχονται πωλήσει, δεν έρχονται προβολές και το μόνο που βλέπω είναι likes και followers σε ένα προφίλ το οποίο δεν είναι το δικό μου. Άρα πρέπει να προσέξω ποιον θα επιλέξω. Πώς μπορώ να βρω. Είναι πάρα πολύ εύκολο πώς μπορώ να βρω influencers σαν επιχείρηση. Το πρώτο που θα κάνω είναι να ψάξω σε hashtags τα οποία αφορούν την επιχείρησή μου. Αν πουλάω λοιπόν σοκολάτες θα ψάξω για hashtag τα οποία αφορούν σοκολάτες. Θα ψάξω ακόμα και hashtags ή τα social τα δικά μου να δω ποιοι με κάνουν tag γιατί κάποιοι από αυτούς που με κάνουν tag ίσως να είναι ισχυροί και καλοί influencer για να τους δώσω επιπλέον κίνητρα να με ξανακάνουν tag. Φυσικά μπορώ να μπω σε φόρουμ, σε σελίδες, σε ομάδες όπου σχετίζονται με τα προϊόντα της υπηρεσίας μου και εκεί να βρω επιπλέον χρήσεις όπου ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, έχουν γνώση και έχουν επιρροή και έχουν κοινό ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τα προϊόντα της υπηρεσίας μου. Ένα μυστικό το οποίο, όχι μυστικό, δεν είναι μυστικό, δεν το κρατάω κρυφό και το ξέρει και πάρα πολλοί κόσμος. Ένας άλλος λοιπόν τρόπος είναι η σωστή έκφραση είναι τα Google Alerts. Μπορώ να βάλω ειδοποίηση στην Google έτσι ώστε όταν ανεβαίνει κάτι σχετικό με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μου να λαμβάνω ενημερωτικό email, μια ειδοποίηση, να βλέπω τι ανέβηκε και με, από ποιον ανέβηκε και αν μου κάνει αυτό να τον χρησιμοποιήσω ως ε, έναν influencer. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικό αν βρίσκω influencers οι οποίοι έχουν blogs γιατί όμως. Γιατί πέρα από τη συνεργασία που θα έχουμε μέσα από, συνο... από τα κοινωνικά συγγνώμη, ε, δίκτυα, αυτά τα Σαρδάμ, Παναγία μου, πέρα λοιπόν από τη συνεργασία στα κοινωνικά δίκτυα, θα μπορώ να έχω και ένα άρθρο, ένα ολοκληρωμένο άρθρο, με τι πληροφορίε, με links στα προϊόντα ή στη σελίδα μου, έτσι με backlinks τα οποία μετράνε και στο SEO. Το προτιμάω αν δω κάποιου να έχουν και blogs και απαιτώ, όχι απαιτώ, δεν μπορώ να απαιτήσω, ζητάω ευγενικά ή πληρώνω έτσι, επί αμοιβής βέβαια, να μπω και στο blog. Και μια που είπα τη λέξη τη μαγική πληρώνω και εδώ υπάρχει κάθε φορά το εξή θέμα, μα πώς μπορώ να πληρωθώ, μα τι, μου, τι όφελος έχω να γίνω influencers, μα ε, πώς μπορώ εγώ να ζητήσω από κάποιον και τι να προσφέρω σε κάποιον για να γίνει influencer. Έρχομαι να σας απαντήσω. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να αποζημιώσω κάποιον είναι οικονομικά έτσι, κάνω μία συμφωνία, Θέλω αυτό, θέλω ένα post, θέλω μία ανάρτηση, θέλω ένα άρθρο στο blog, θέλω ένα βίντεο στο YouTube, θέλω ένα story, θέλω ένα tweet, τα θέλω όλα μαζί και θα σου δώσω τόσα. Πόσα, τόσα. Ναι, ωραία, συμφωνούμε, τα βρήκαμε, προχωράμε, τελείωσε. Μπορούμε όμως να κάνουμε αναφορές σε influencers, ε, Άλλο τρόπο, έτσι. Άρα, ο πρώτο είναι ο οικονομικό. Ο δεύτερο είναι να κάνουμε αναφορέ σε influencers, ευχαριστήριε, γιατί σε πάρα πολλέ περιπτώσει διπλωματικά πάει αυτό υπέρ τη επιχείρηση, αλλά και από την πλευρά του influencer. Αυτό είναι ένα τρόπο όπου ουσιαστικά θα δουν άλλε επιχειρήσει ότι έχετε χρησιμοποιήσει και έχετε βοηθήσει μια επιχείρηση. Άρα, θα σα επιλέξουν πιθανότατα και άλλε επιχειρήσει έτσι ώστε να σας δώσουν προϊόντα ή οποιαδήποτε συμφωνία εσείς θέλετε και να προχωρήσετε σε μια συνεργασία επιχείρηση και influencer. Από την πλευρά της επι... επιχείρησης, κάνετε τους χρήστες αυτούς, τους influencer αυτούς να νιώθουν σημαντικοί. Ποστάρετε τους και πείτε τους ευχαριστούμε Μάρκο Μυρνάκη, Digital Media Strategist που χρησιμοποίησε στην αίθουσά μα για να κάνει το επόμενό σου σεμινάριο. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Ευχαριστούμε Μάρκο Μυρνάκη που επέλεξε να αγοράσει το μπλουζάκι σου από το κατσούνε.gr το οποίο φοράω και εγώ εδώ και κάνω σήμερα τον influencer, έτσι, ή στα βίντεο μου στα YouTube, αμέσως, αμέσως με κάνω και νιώθω πιο σημαντικός. Έτσι, μία επιχείρηση με υπολόγισε και βέβαια θα με δούνε και άλλες επιχειρήσεις για να με προσεγγίσουν. Τρίτος τρόπος, Τρίτος τρόπος είναι έκπτωση προϊόντος. Δώστε έκπτωση στους influencers, δώστε ένα κίνητρο να αποκτήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, να μείνουν ευχαριστημένοι φυσικά και να αρχίσουν να τα επικοινωνούν προς τα έξω, γιατί όταν μένουν ευχαριστημένοι είναι σίγουρα η καλύτερη διαφήμιση. Από όσο και να τους πληρώσετε δηλαδή, όταν ο πελάτη είναι ευχαριστημένος, είναι η καλύτερη διαφήμιση από στόμα σε στόμα και το ίδιο ισχύει και για τα social media. Και φυσικά, αν εσείς σαν επιχείρηση δώσετε ένα 30% στο Μάρκο του Σμυρνάκη που είναι influencers, τότε μπορείτε να του δώσετε και έναν ακόμα επιπλέον κωδικό που θα δίνετε 15% έκπτωση ή 10% έκπτωση στους Φίλου, στην κοινότητα του Μάρκου του Σμυρνάκη. Άρα, τι θα κάνει ο Μάρκο του Σμυρνάκη, θα μιλήσει για το προϊόν σα και την υπηρεσία σα που έμεινε ευχαριστημένο και για να δώσει ένα κίνητρο σε όλη την κοινότητα που τον ακολουθεί να σα προτιμήσει, θα βάλει τον κωδικό του και θα πάρει επιπλέον 15% έκπτωση. Αλλά ουσιαστικά εσείς θα κάνετε, θα υποφεληθείτε από το, τις πωλήσει σας. Ένας άλλος τρόπος είναι χρησιμοποιώντα πάλι έναν κωδικό, μπαίνει ο πελάτης, κάνει μια αγορά, βάζει τον κωδικό και ο influencer παίρνει μια προμήθεια. Ένα 10%, ένα 5% αυτό έγινε ανάλογα με την επιχείρηση και τα ποσά τα οποία έχει να κάνει η επιχείρηση. Ο πιο εύκολος τρόπος για να προσεγγίσετε ένα influencer είναι να του πείτε «Ξέρεις Μάρκο, εγώ πουλάω ε, μπισκότα. Θα σου δώσω μία κούτα μπισκότα και θέλω να την κάνεις giveaway». Οι διαγωνισμοί είναι ο καλύτερος τρόπος για να κοινωνικοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Δώστε τα σε άτομα τα οποία έχουν δυναμική, έχουν κόσμο να σας κάνουν ένα διαγωνισμό και να απογειώσουν τη δημοτικότητά σας. Πραγματικά θα βγείτε κερδισμένοι και εσείς και αυτοί. Και η συμφωνία είναι απλά αυτή. Τώρα... Κάποια δυνατά accounts σαφώς θα θέλουν και μια οικονομική ανταμοιβή, αλλά θα βρείτε σίγουρα πολλά account τα οποία θα μπορέσουν να συνεργαστούν χωρίς να χρειάζεται να τους δώσετε κάποια οικονομική ανταμοιβή Αυτά είχα να σας πω για τους influencers Αυτά είχα να σας πω από την πλευρά της επιχείρησης και από την πλευρά του influencer από την πλευρά, από τη ματιά τη δική μου. Εύχομαι να σας βοήθησα είτε είστε influencer είτε είστε επιχείρηση και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Μάρκος Μυρνάκης Digital Media Strategist μην ξεχάσετε να με ψάξετε, να με βρείτε σε όποιο κοινωνικό δίκτυο εσείς χρησιμοποιείτε και είστε και εξοικειωμένοι με αυτό και να βρείτε, να μου στείλετε οτιδήποτε ερώτημα έχετε. Είμαι εδώ για να σας απαντήσω, να σας λύσω κάθε απορία, καλά, ό,τι μπορώ δηλαδή, όχι κάθε απορία. Ε, μέχρι το επόμενο podcast, μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ και εύχομαι όλα να σας πηγαίνουν τέλεια, να είστε υγιείς και να κάνετε πολλές πολλές πωλήσει, είτε είστε επιχείρηση είτε είστε ο καλύτερος Influencers. Influencer. Γεια σας.